Έχουμε να πούμε το εξής: δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για τις απώλειες που είχαμε στο ζωικό κεφάλαιο από τις φωτιές. Θα μιλήσουμε τώρα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και τα υπόλοιπα ζώα μας. Έχουμε μια μονάδα, όπως και άλλοι εδώ πέρα συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδυνατούμε να τα εκθρέψουμε. Έχουμε πρόβλημα επιβίωση. Κάθε μέρα έχουμε θνησιμότητες από την ασιτεία. Ο ΕΛΓΑ δεν μας, μπορεί να μας βοηθήσει στο θέμα της ασιτείας, διότι δεν το δικαιολογεί. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έχουν τη δικιά τους πολιτική. Εμείς όμως πρέπει να βοηθηθούμε από αυτό το κράτος που θέλει μια αναβάθμιση στον αγροτικό και στον κτηνοτροφικό τομέα. Τι πρέπει να κάνουμε? Αν μη τι άλλο, να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν λίγες κτηνοτροφές. Είμαστε 5 κτηνοτρόφοι στην περιοχή, με 5 μονάδες. Δεν είμαστε 50, είμαστε 5. Τι έπρεπε να κάνει η Μεσσηνία για να μπορέσει να ενδιαφερθεί ο κύριος Σαμαράς να μας βοηθήσει οικονομικά με ζωοτροφές? Τι πρέπει να κάνουμε? Είμαστε 5 κτηνοτρόφοι. Κάθε μέρα ψοφάνε τα ζώα μας. Αμαρτία για το Θεό. Έχετε υποστεί κάποιες ζημιές? Ο Σταύλος μου επάνω κάει και όλος. Εγώ ένα πράγμα θα ρωτήσω. 6 μήνες τα ζώα μέχρι και το Μάρτι. Πού θα ζήσουν αυτά τα ζώα? Ποιος ενδιαφέρει και να έρθει να μας φέρει ένα πανί ή μια λαμαρίνα κάτι να σκεπάσουμε αυτά τα ζώα? 6 μήνες θα έχουμε και τα υπόλοιπα ζώα θα πεθάνουν. Αυτή τη στιγμή κοντεύουν να τελειώσουν οι μπάλες, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να ταΐσω. Και είσαι την ελευθέρα βοσκή στα ζώα. Τα ζώα μου είναι ελευθέρα βοσκή, έτσι και βόσκουν έξω. Αυτό τα 2.000 μπάλες τις πήρα για βοήθημα για τις δύσκολες μέρες. Αυτή τη στιγμή τις έχω δώσει όλες και έχουν φαγωθεί οι τροφές και δεν ξέρω πώς θα βγάλω μέχρι το Μάρτι. Που θα βγει το χορτάρι και θα μπορέσουν να βγάλουν να βοσκήσουν. Πέρα το ότι ο Σταύλος είναι ξεσκέπαστος. Έχετε υποστεί και εσείς. Αυτός ο κύριος εδώ έχει κάψει το Σταύλο από την προηγούμενη φωτιά. Ακόμα λεφτά δεν έχει πάρει. Δεν έχω πάρει λεφτά από την προηγούμενη φωτιά. Έφτιαξα το Σταύλο, χρεώθηκα, αλλά δεν έχω πάρει δραχμή μέχρι τώρα. Οι μεριστροφές, τι γίνεται? Συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Οι 2.000 μπάλες που έχω μέσα, έτσι, είναι από εξιδίων οικονομικού μου. Εντάξει, δεν έχω πάρει κανένα βοήθημα. Εντάξει, μας δώσανε ο Δήμος εδώ πέρα, μας είπε να μας δώσει 50 μπάλες, 50 μπάλες τριφύλι και αυτό ήταν. Εγώ είμαι από την προηγούμενη φωτιά. Έχω καταστραφεί όλος γύρος. Τα μηχανήματα δεν μου τα πληρώσανε, όσα και αν έχασα. Έφτιαξα το Σταύλο με δικά μου χρήματα και στο τέλος έμεινα στο περίμενε. Τροφές που δεν υπάρχει τώρα η περιοχή. Τίποτα, τι να κάνουμε, είναι καταστρέμμενα όλα. Τι να φάνε. Δεν θα μπορούσε το κράτος να βοηθήσει? Βεβαίως θα μπορούσε να βοηθήσει, να μας δώσει έστω να, μέχρι να πληρώσουμε να πάρουμε 5 τροφές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κουβάλαγα με το αγροτικό νερό. Νερό, για να σβήσω τη φωτιά. Και με σταμάτησε το 100 αν έχω κταίο. Κουρίς Αργύριος. Όχι ανώνυμα, επώνυμα. Το τμήμα της Μεγαλόπολης, ναι, μην με κοιτάτε. Και η πολιτεία πρέπει να σκύψει το πρόβλημά μας επάνω. Να βρει ανθρώπους, ζωοτέχνες, να ξέρουν το αντικείμενο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα ημερήσιο εισιτηρέσιο για να μπορέσουν αυτά τα ζώα να βγάλουν και το Μάρτι. Μέχρι να ξαναγεννήσει αυτή η μητέρα γη, αυτό το χορταράκι, να βγουν έξω να φάνουν τη χλωρίδα τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια κίνηση στο γρανάζι, δεν υπάρχει γράσο, δεν υπάρχει λάδι να μπορέσει να κινηθεί αυτός ο μηχανισμός. Πά στον ένα, σου λέει τον κωδικό. Όλοι καλύπτονται πίσω από ένα κωδικό. Βρήκαμε τώρα το καινούργιο στήλ, ας πούμε, το κωδικό. Λοιπόν, ή θα μας φέρουν ζωοτροφές ή θα μας φέρουν από μια θηλιά να πάμε να πνιγούμε. Εγώ άλλα ζώα να θάψω δεν θα θάψω. Θα θάψω πρώτα τον εαυτό μου. Τέλος. Μέχρι το Μάρτιο. Δεν μπορώ άλλο. Η τροφή, από ό,τι βλέπετε εδώ γύρω η περιοχή, έχει καεί κατά 100%. Δυστυχώς δεν μπορούν να τραφούν τα ζώα. Εγώ συγκεκριμένα τα δικά μου αυτή τη στιγμή τα έχω διώξει, τα έχω σε ξένο μέρος. Αλλά τώρα που θα γεννήσω θα πρέπει να έρθω στο Μαντρί. Όταν θα έρθω στο Μαντρί δεν θα έχουν ταφεί. Οπότε θα έχουμε 5-6 φορές επιπλέον έξοδα από ό,τι θέλαμε τις φυσιολογικές χρονιές που τα ταΐζαμε. Τώρα τα ζώα δεν είναι δυνατόν και λόγω της οικονομικής κρίσης να έχει ο κτηνοτρόφος να έχει τροφές τόσες πολλές για να μπορέσει να τα συντηρήσει. Δυστυχώς, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, θα φτάσουμε να ψοφάνε. Σε λίγες μέρες και εμένα. Σε λίγες μέρες εμένα τα ζώα γεννάνε, οπότε θα έρθουν εδώ στο Μαντρί το καμένο. Οπότε δεν θα είναι δυνατόν να συντηρηθούν. Ήδη είχα τα πρόβατα, τα πούλησα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ποια είναι η συμβολή του κράτους, πιστεύετε ότι δεν είναι? Τίποτα δεν ενδιαφέρεται, τίποτα. Ούτε επιδότηση για τροφές, για κρατική. Μας δώσανε λίγες μπάλες από το Δήμο. Αλλά αυτές, καταλαβαίνετε, ήταν οι τροφές. Αυτή είναι η συμβολή του κράτους, δηλαδή. Δυστυχώς, ναι. Το κράτος δεν ενδιαφέρθηκε, όπως δεν ενδιαφέρθηκε την πρώτη φορά που με τις πρώτες φωτιές έχουν αφήσει απλήρωτο τον κόσμο και στα κτίρια και σε ό,τι άλλο είχε καταστραφεί.
γιατί τα χρήματα τα πήρανε και τα βάλανε σε άλλους κωδικούς, όπως τους λένε. Έτσι, τα χρήματα που είχε δώσει ο κόσμος από την Αμερική, την Αυστραλία, οι ιδιώτες, δυστυχώς είναι γνωστό. Τι να λέμε, να τα πούμε ψυχρά. Τα φάγανε. Έτσι, γιατί τα φάγανε, δεν ξέρω. Τα ξένα λεφτά, τα δικά μου που έδωσα εγώ για να βοηθηθεί ένας αγρότης, τα πήρανε και τα βάλανε και πληρώσανε άλλα πράγματα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, ειλικρινά σας μιλάω, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε και στη φωτιά ενδιαφέρει κανένα τόσο πολύ, αυτό είναι γνωστό. Εγώ αντιμετώπισα τη φωτιά μόνος μου με ένα παιδάκι 18 χρονών. Δεν φρόντισε κανένας να έρθει να με βοηθήσει το μαντρί. Όταν είχε σβήσει φωτιά, ήρθε ο κύριος Περιφερειάρχης απλώς να μας δει. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα περισσότερο. Και τη φωτιά, αυτό ήταν τονιστή, την κράτησε το ελικόπτερο αυτό με το καφέ χρώμα. Και τα παιδιά από του Λαγκανίκου, τα οποία πέσανε στη φωτιά, κάψαν τα λαστιχά τους και ποιος θα τους πληρώσει αυτά τα παιδιά που κάψαν τα λαστιχά τους και σταματήσαν τη φωτιά προς την πετρίνα και δεν πέρασε. Τα ζώα ψοφάνε, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και η συντεταγμένη πολιτεία είναι ανύπαρκτη. Είναι η μόνη που δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι ο τόπος κάηκε. Από εκεί πέρα, τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να οδεύσουμε μόνοι μας προς το νεκροταφείο. Αν πούμε, αν αποδεχτούμε τη λογική της κυβέρνησης της τωρινής και της προηγούμενης, ότι οι πυλώνες είναι η γεωργία και η κτηνορροφία της οικονομίας μας, οι πυλώνες της οικονομίας μας, ναι, βεβαίως πρέπει να είναι εδώ, να είναι υπαρκτή η πολιτεία, η συντεταγμένη πολιτεία. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τα όπλα, τι να κάνουμε, πού να πάμε. Πήραν κάτι αρνιά μικρά, προσπάθησα να μεγαλώσω με τον πιμπερό, δώσαμε πάρα πολλά λεφτά, με τις πυρκαγιές δεν μας βοήθησε κανένας, δεν έχουμε να τα ταΐσουμε, έχουν ψοφίσει 15 ζώα. Εμένανε. Κατά τα άλλα, το κράτος θέλει να έρθουν οι νέοι αγρότες, οι νέοι ανθρώποι στα χωριά. Εγώ δεν. Να μην έρθουν καθόλου, να μείνουν στις μεγάλες πόλεις. Δεν αξίζει τον κόπο να έρθουν οι νέοι εδώ. Ναι. Απογοητευτήκαμε. Έχω ένα παιδί μικρό και αυτό που του λέω είναι να σηκωθεί να φύγει από εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, να κατέβουμε στη Βουλή. Ντροπή τους. Πρέπει να ντρέπονται. Μας έχουν ξετινιάξει με τη γραφειοκρατία. Μας ζητάνε από εκεί, δεν μας δίνουν από την άλλη μεριά. Είτε να ρίξουμε μια θηλιά στο λαιμό και να πάμε να πνιγούμε. Και τώρα λέει το χειμώνα, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Πώς θα βασχίσετε τα ζωντανά. Έλαντε. Θέλω να σε έχω και χάμω όταν θα είναι το ποτάμι θα περνάει από τα καμένα. Δεν θα μπορώ να πάω. Δεν θα μπορώ να ταΐσω. Να ψοφάει το ζωντανό και να έχει τον άλλο να σε παίρνει τηλέφωνο να φτιάξει ένα χαρτί. Να τον πιάνει, θα τον πνιγεί. Τι να κάνει. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει που κράτησα τα παιδιά μου να γίνει κτηνοτρόφοι. Έχουν μετανιώσει και οι δύο που ασχοληθήκανε με αυτή τη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει όχι μέλλον, ούτε βοήθεια, μόνο κοροϊδία. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες, γεωπόνοι, κτηνίατροι που να μπορούν να επισκέπτονται τις μονάδες για να μπορούν να βελτιώσουν τις καταστάσεις αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι και όλοι αυτοί είναι. Οι άνθρωποι, τι ακούσατε, είναι απογοητευμένοι και θα τα παρατήσουν. Είναι 5-6 άνθρωποι εδώ στην περιοχή, οι οποίοι θα τα παρατήσουν. Δεν γίνεται. Και ειδικά οι ψοπιβάρινοι και οι φωνή, γιατί από ό,τι βλέπετε τα ζώα αυτά βόσκανε ελεύθερα. Μόνο όταν έβρεχε και όταν είχε χειμώνα τα ζώτησαν. Τώρα κατά τις καταλαβαίνετε, αυτό ήταν το 10% της βοήθειας που κάνανε. Τώρα θέλουν 100% βοήθεια. Πού να το βρουν τόσα λεφτά. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να τα πουλήσουν για να τα ζήσουν. Σχέδιο για να σβήσουμε από το χάρτη. Τελείωστε. Η περιοχή αυτή εδώ. Ήταν μια ένδοξη περιοχή. Από την περιοχή αυτή εδώ ξεκίνησε η επανάσταση και ας μην το δέχονται οι περισσότεροι. Έτσι, όλοι αυτοί οι πρωτοκλασσάτοι ήταν από την περιοχή μας. Λοιπόν, ήρθε μετά τις φωτιές, επειδή είχαμε το πρόβλημα με τις ζωοτροφές, ήρθαν εδώ πέρα μηχανισμός κρεοπόλων, αυτούς τους επιτίδιους, τους καλοπροαίρετους, και μου δώσαν 150 ευρώ το μοσχάρι για να το πάρουν, λέει, για κοιμά. Ναι. Χαμένο το ετήσιο εισόδημα. Σε παρακαλώ πάρα 100 ευρώ. Ευρώ. Και 100 ευρώ μου είπε εμένα. Τα πληρώσαμε 1200 ευρώ το κομμάτι για να μας δώσει 150 ευρώ το κομμάτι. Έτσι. Να μην τραλαθούμε. 100 πια. Ευρώ για κοιμά. Λοιπόν, οι ζωοτροφές είναι μια θηλιά. Ναι, να τελειώνει η ιστορία αυτή. Να μας κοροϊδεύουν. Να μην μας κοροϊδεύουν. Δεν έχει περάσει από εδώ ένας νομάρχης. Ένας αντινομάρχης. Να μην υπάρχει τίποτα. Αν είναι δυνατόν. Πού είναι ο έλεγχος? Ο μόνος που έχει ενδιαφερθεί είναι ο ΕΛΓΑ, που ήρθε ο άνθρωπος εδώ, κάποιος κύριος Κουρουσίδης, 10 φορές. 10 φορές αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα να σώσει το στάβλο μας και να δει την κατάστασή μας. Άρνια, θέλουν σε μερίσια βάση εισιτηρέσω από γύρω στο 1 κιλό την ημέρα με 1200 γραμμάρια. Εκτός το τριφύλι του, εκτός το άχυρό του και όλα αυτά. Το μοσχάρι θέλει σε ημερίσια βάση 50 κιλά χοντροειδή στροφή. Σε άχυρο. Εκτός ότι θέλει και τον καρπό του, ας πούμε, γύρω στα 5 κιλά μέσω όρο. Και τον τριφύλι του θέλει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είπαμε να μας δώσουν πλήρη διατροφή, ούτε είχαμε καλαμπόκια καμένα έξω, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε παράλογοι.
να μπορέσουν όμως να σκύψουν στο πρόβλημά μας και να πούνε ότι οι 6 μήνες πρέπει να μας βοηθήσουν. Και αν δεν σας βοηθήσουν και δεν σας δώσουν τίποτα, τι θα γίνει, θα ψοφήσουν? Δεν ξέρω, εγώ έχω μια πίστοση σε κάποιον φίλο μου που λέω λόγος που παίρνω ζωοτροφές που μπορεί να με πιστώσει 2 μήνες. Αυτός ο κράτος δεν έχει πίστοση με ανθρώπους που συνεργάζεται να τον πιστώσει 2-3 μήνες την ομαρχία ή το κράτος μέχρι να βγει αυτός ο περιβόητος κωδικός?